είμαστε εδώ στο ραντεβού μας στην κουζίνα με αέρα Ιταλίας και τον Τζόρτζιο Μαγκανιέλο ξανά κοντά μας. Καλώς τον. Buonasera, Ιωάννα, buonasera. Στέλιο. Buonasera. Κάτσε να καταπιούσω που θα ήταν στα ελληνικά. Δεν έχω αφήσει ξηρό καρπό. Πώς θα μπορείς να μιλήσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα και έχουμε τον Τζόρτζιο για να μας ετοιμάσει μια γλυκιά πρόταση. Μια τούρτα. Πώς τη λένε, γιατί την προφέρω λάθος τόση ώρα. Ναι, όχι. Λέγεται, ονομάζεται σμπριζολόνα. Και όχι μπριζολόνα, σμπριζολόνα. Και είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Μάντοβα, βόρεια κεντρικά της Ιταλίας, περιοχή Λομπαρδία, σε ένα πανέμορφη πόλη που τη διασχίζει ένας ποταμός. Και έχει αυτό το παραδοσιακό γλυκό που είναι ένα παραδοσιακό, αρκετά παλιό γλυκό, 500-600 χρονών, που φτιάχνεται με απλά υλικά όπως το καλαμποκάλευρο, το αλεύρι, τη ζάχαρη, ας πούμε, τα αμύγδαλα, αυτά τα απλά υλικά. Και εύκολο στην Παρασκευή του. Δεν είναι η κλασική τούρτα με την κρέμα και αυτό που φανταζόμαστε ότι όταν είναι πολύ όροφο κτλ. Είναι όχι, ένα ωραίο όχι. Γλυκάκι. Ναι, το χαρακτηριστικό που παίρνει από το όνομα σμπριζολόνα είναι ότι είναι πολύ εύθραστο, τι διαλάει. Το κόβεις όχι σπάει. Με φρουλιστό, ναι, που λένε στην Κρήτη. Το έχεις ακούσει αυτό? Όχι. Το άκουσες όμως τώρα. Θρηματίζεται, άρα σε πολλά κομμάτια. Το θέλουμε να γίνει έτσι, να είναι τόσο... Ναι, ναι. Δεν το κόβουμε ούτε με μαχαίρι, κόβεται με το χέρι. Είναι έτσι παραδοσιακά αυτή η συνταγή. Και έχει μια ιδιαίτερη νοστιμιά. Σερβίρεται, μπορεί να σερβιριστεί με ένα ωραίο κρασί τύπου μαυροδάφνη, ας πούμε, ένα κρασί έτσι λίγο γλυκό. Ναι, ναι, ναι. Να το συνοδέψουμε. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω δημόσια τον καψούρι τον ηχολήπτη μας που έχει μουσικά ακούσματα Χερσόνησο. You know Χερσόνησο, Μαγκανιέλο. Ναι, Σουζάνα, άκου τι πες. Του λέμε βάλε παραδοσιακά τραγούδια της Μάντοβα και βάζει τη Σουζάνα. Είναι ωραίο παρόλα αυτά. Λοιπόν, Greek καμάκι μου θυμίζει. Μην μου τον μαλώνετε σήμερα και μου παίζει ωραίες μουσικές. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Ωραία, λοιπόν. Αρχίζουμε με τα υλικά μας εδώ πέρα που έχουμε το αλεύρι μας. Σκληρό αλεύρι. Ναι, δυνατό αλεύρι. Δυνατό. Θέλησε να δυνατό, ναι. Βούτυρο, το καλαμποκάλευρο, αμύγδαλα, το ξύσμα λεμονιού. Ανάλατα αυτά τα ναι, αμύγδαλα. Ναι, 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 ναι. Μια και τα δείχνω να φάω και ένα. Για να δείτε ότι έχεις και άσπρα. Περίμενα, φας το που θα ψήσουμε μετά. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Τα αυγουλάκια και βανίλια. Αρχίζουμε με τα αμύγδαλα. Με αυτά εδώ πέρα βάζουμε τα... Η αλήθεια είναι ότι φαίνονται μεγαλοποιεί οι κρόκοι. Είναι κανονικό αυγό. Πιστεύω να έχεις φέρει καμιά χήνα, καμιά στρουθοκάμιλο. Είναι από χωριό. Από χωριό. Χωριάτικα λοιπόν καλύτερα. Χωριάτικα, ναι. Πολύ νόστιμα. Αμύγδαλα θα τα σπάσεις? Τα αμυγδαλάκια, ναι. Λοιπόν. Τα θέλεις χοντροκομμένα, τα θέλεις πούδρα. Χοντροκομμένα, αν βρω τώρα. Ναι. Έτσι. Δεν θέλω να γίνει σκόνη, να είναι χοντροκομμένο, που είναι το χαρακτηριστικό του γλυκού μας. Να το καταλαβαίνεις όταν το τρως το δοντάκι. Να σου φέρω ένα μπολ να τα βάλουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα τα βάλουμε κατευθείαν στο... εδώ, σε αυτό. Α, έχεις. Λοιπόν, και τα προσθέτουμε μέσα. Έτσι, χοντροκομμένα. Μετά πάμε με τη σειρά με το βούτυρο. Εδώ, όπως λέει η συνταγή, έχει και λάδι. Εγώ προτιμώ να βάλω μόνο βούτυρο, διότι μου δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και αν διαλέξω και ένα καλά ποιοτικά βούτυρο... Το θέλεις πλήρες 82%? Ένα καλό βούτυρο θα έλεγα να είναι να μου δώσει, γιατί είναι αυτό που δίνει και μεταφέρει τις γεύσεις του λεμονιού μέσα στο κάθε υλικό που κάνουμε. Γι' αυτό ένα καλά ποιοτικά βούτυρο θα το έβαζα. Λοιπόν, τι θέλεις, θα το βοηθήσουμε. Ναι. Ευχαριστώ. Μετά πάμε με, όταν βάζω βούτυρο, μεταφέρω μέσα και το ξύσμα λεμονιού που είναι αυτό που... Είναι το άρωμα. Το άρωμα βεβαίως. Το οποίο το όξισε στο λεμονάκι λίγο πριν και έχει μοσχοβολεί στο στούντιο. Ναι, ναι, ναι. Μετά πάμε με αλεύρι. Το αλεύρι μας το δυνατό. Γκράτσι. Το καλαμποκάλευρο. Αυτό είναι καλό και για πολέντα, Για? Πολέντα.
Είναι το, είναι, βάζουμε το καλαμποκάλευρο νερό, το ψήνουμε, περίπου μια ωρίτσα θέλει, και κάνουμε αυτό το συνοδευτικό που μπορεί, μπορούμε όταν κρυώσει να το κόψουμε φέτες, να το ψήσουμε σχάρα, σαν μπριτζόλα, να κάνει τις γραμμούλες, και, ή να το φάμε λίγο πιο αραιό, σαν πουρέ, ας πούμε, συνοδευτικό σε ένα πιάτο. Να το δείξουμε μια μέρα αυτό. Εγώ δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Αυτό δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Και αυτό είναι, όπως και η τούρδα μας που είναι, μας δείχνει ότι το καλαμπόκι είναι κάτι παραδοσιακό της εποχής, της κατοχής, ας πούμε, έτσι, κάτι φτωχό σαν προϊόν που υπήρχε στις οικογένειες. Είναι το ίδιο και η πολέντα, είναι κάτι που έχει τώρα πάρει, ας πούμε, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Να ξεκινάει από ένα προϊόν που είναι, ας πούμε, ταπεινό. Ταπεινό, έτσι. Αλλά γευστικά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ωραία, πάμε και αυτό. Βάζουμε τη ζάχαρη. Εδώ έχω κρατήσει λίγη ζάχαρη, τη χρειάζομαι από τη συνταγή για το τέλος. Για τη γαρνιτούρα σου. Ναι, και προσθέτω και την βανίλια μου. Ωραία. Εύκολο, μπλουμ όλα τα υλικά, ναι, 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 ναι. Και τώρα αρχίζει να ζυμώνει. Ανεκατεύουμε, δεν χρειάζεται μίξερ για το ζύμωμα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν το ανεκατεύω πολύ, αν θες να δοκιμάσεις, είναι πολύ. Θες να το βάλεις γάντι, να δοκιμάσεις. Θέλω να νιώσω κι εγώ λίγο χρυσή, αλλά... Σου τα έχω έτοιμα, γιατί ξέρω ότι τέλεια. Σου αρέσει να... Ναι, δεν ανακατεύω. Είναι και ευχάριστο, είναι και αγχολητικό, ξέρεις αυτό. Λοιπόν, το τα υλικά μας, που είναι το βούτυρο, η ζάχαρη, το αλεύρι το δυνατό. Να αναλάβω. Ναι, 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 βεβαίως. Έλια. Να ξέρεις ότι αυτό, στο είπε πίτες, διότι δεν θέλει πολύ ανεκάτεμα. Α, για να με ξεκινάς. δεν χρειάζεται να το ενσωματώσουμε όλα τα υλικά. Είναι το χαρακτηριστικό του, να είναι έτσι θρύψαλα, και στην ζύμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε, ναι, ένα ζυμάρι, ναι, όχι, δέσει και να έχουν ομογενοποιηθεί όλα τα υλικά. Ναι, ναι, ακριβώς. Α, είναι τόσο ακριβώς. Εύκολο, δηλαδή. Είναι έτσι. Και είναι και η δοσολογία των υλικών τέτοιων που βοηθάει στο να γίνει έτσι χρηματιστή, ναι, η ζύμη σου. Βλέπεις ότι δεν είναι υγρό, είναι αρκετά στεγνό το γλυκό μας. Καλά, το πόσο μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα μου σχοβολάει, ναι, αυτό το ζυμαράκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει το ξύσμα του λεμονιού, το βουτυράκι. Το μόνο που δεν έχεις βάλει ακόμα είναι τα αυγά, έτσι. Τα αυγουλάκια μας, ναι. Θα τα προσθέσουμε έτσι ή θα τα χτυπήσουμε πρώτα? Όχι, δεν χτυπάμε. Θα προσθέσουμε μέσα και θα τα προσθέσω εγώ τώρα. Ωραία. Μόνο κρόκους αυγών. Ναι. Δώσ' το μου αυτό. Ευχαριστώ. Πολύ εύκολο. Αν το κάνω το βράδυ θέλω φωτογραφία. Εννοείται. Μα και τώρα να βγάλουμε. Παράπονο το έχω, μωρέ Τζόρτζο. Μια φωτογραφία δεν έχουμε βγάλει σε όλους τους ανθρώπους. Πού είναι τα κινητά σας? Εκεί, στην καρέκλα. Τα βγάλουμε. Τέλεια. Στέλνει να μπεις και εσύ να βγάλουμε μια selfie. Ιωάννα, δεν ξέρω να τα ανοίξω τώρα όμως. Κάνω έτσι πάνω το δάχτυλο. Πέρασε το δάχτυλο. Τέλεια. Φωτογραφία κάμερα. Κοίτα κάτω. Εκεί. Πού τα κάνω, εδώ. Ναι. Πάτα το κουμπάκι. Μπράβο, selfie, είναι έτοιμο. Όπως πάντα. Άλλωστε, πώς έτυχε. Πάμε. Πατάς και θέλει 2 δευτερόλεπτα. Εδώ πατάω. Ναι. Κάτσε να βάλω και το. Πώς να το κάνω από ψηλά, να φαίνεται και το καλαμποκάλευρο. Το δεχόμαστε εμείς. Καλά, είναι τέλειο. Θα στάρουμε σε λίγο. Στη σελίδα μου στο Facebook. Τέλειο μου, πόσο ωραία. Να μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σου. Όχι. Μα γιατί? Το πατάω εδώ να κλείσει. Ναι, παίξτε το μία μέσα. Λοιπόν, νομίζω ότι πάρα το πολύ κάνω πολύ καλά, γιατί και λιγότερο. Αλλάζει. Είναι τόσο απλά, παλό. Δηλαδή, πρέπει να έχει ατέλειες, να έχουν μείνει οι βόλοι μέσα, οι θρόμβοι. Ναι, 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 ναι. Γιατί το ίδιο, ωραία, θα κάνουμε και στο... Τέλειο. Όταν το στρώσουμε. Ωραία, λοιπόν.
Αναλάβω λίγο εγώ. Πάντα με βοηθάς και με τα κολλιά και με όλα. Κάνει και μία περιουσία, φαντάζομαι να το κάνουμε. να τα βγάλω αυτά. Να τα βγάλουμε. Τελείωσε τη δουλειά. Ναι, θα το βάλω εγώ μετά στο ταψάκι. Πόσο με αγαπάει. Έχεις και τη δαχτυλιδούμπα. Την έχω βγάλει από εκεί. Κρίμα, έπρεπε να βάλεις το. το γάντι και να βάλεις το δαχτυλίδι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, με αυτές τις ατέλειες, τους θρόμβους μέσα. Έγινε τέλειο, έτσι το θέλουμε. Ναι. Θρηματιστό το ζυμαράκι όλα μας. Λοιπόν, έχεις εδώ αντικολλητικό ταψάκι, ναι, ταρτιέρα για την λίγο ακρίβεια. Ναι. Λίγο βούτυρο. Ούψ. Τι θέλεις. Sorry. Κατράκι. Έτσι, να το βάλουμε αυτό, ας πούμε, βολεύει λίγο καλύτερα. Βουτυρώνεις πολύ καλά. Ναι. Ανοίγουμε φούρνο, τον ανάβουμε. Ο φούρνος, ναι. Προθερμαίνεται στους πόσους βαθμούς? Ο φούρνος τον προθερμαίνουμε στους 180 βαθμούς και ψήνουμε για 50 λεπτά, uh-huh, αν δεν είναι αερόθερμος. Και στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά, αν είναι αερόθερμος. Κάτι ακούγεται, δεν πιστεύω να κραγεί τίποτα δουλειά του πουθενά. Εσύ βάζεις το χεράκι σου. Όχι, μα δεν έχει ούτε το αυτό. Πάνω στην κουζίνα το μαγνητικό, και κλείδωσε. Άρχισε μόνο του να δουλεύει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι. Τι κάνουμε τώρα? Θα προσθέσουμε τα 2/3 μέσα. Όχι όλο το υλικό. Όχι όλο. Εντάξει, εδώ έχω πάει και ένα ταψί λίγο μικρό. Αλλά έτσι για να δείξουμε πώς γίνεται. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το βάζω μέσα. Έτσι δεν με ενδιαφέρει να το στρώσω, να το πατήσω. Καθόλου δεν πρέπει να το πατήσω αυτό το γλυκό. Ωραία. Εδώ πέρα τώρα στο υπόλοιπο θα προσθέσω μερικά μύγδαλα που έχω κρατήσει στην άκρη. Ολόκληρα. Ολόκληρα όπως είναι. Τα ανακατεύω μαζί. Είπαμε ανάλα τα μύγδαλα. Αυτά περισσέψανε. Ναι. Άρα μπορώ να φάω. Είναι υγιεινή. Ωραία. Η επιλογή. Και καλή πηγή ενέργειας. Βέβαια. Ευχαριστώ. Ανάλατα και σκέτα η ξηρή καρπή. Όχι αλατισμένη και με ουσκάκι. Ξέχασα να φέρω μια ρακή κάτι. Μια γράπα ιταλική βεβαίως. Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν το έχω πατήσει, δεν το έχω στρώσει. Έχω αυτές τις ατέλειες που τις θέλω, γιατί έτσι θα βγει στο τέλος. Λίγο ζάχαρη που έχω κρατήσει από τη συνταγή μου θα την προσθέσω από πάνω. Πασπαλίζεις γιατί από πάνω τη ζάχαρη? Αυτή θα μου βοηθήσει έτσι για το αμύγδαλο να του δώσω αυτή τη καραμέλα. Θέλεις να το καραμελώσει λιγάκι. Καραμελώνει από πάνω όταν πεις. Να δώσει αυτό το χρώμα. Έτσι. Αυτό είναι αρκετό. Πολύ εύκολο γλυκό. Ναι, πάρα πολύ εύκολο. Έτσι είναι. Μπαίνει φουρνού. Όπως λένε, τα απλά είναι τα καλύτερα. Ισχύει. Στα απλά πράγματα είναι η ομορφιά. Μπράβο, λοιπόν, ναι. Ωραία μηνύματα περνάμε. Μέσα από τις ατέλειες βγαίνει η ομορφιά και η ωραία γεύση. Μαγικά, πρώτο. Ο φούρνος είναι μαγικός. Βάζεις άψητο, βγαίνει ψημένο. Έτσι λοιπόν είναι το άλλαξε χρώμα του ταψί. Λοιπόν, έτσι είναι η συνταγή μας και έχει αυτές τις ατέλειες που έμειναν όπως το βάλαμε. Για περίπου 50 λεπτά λοιπόν στους, ναι, 180 βαθμούς και δεν σας νοιάζει να το κόψετε σε τέλεια κομμάτια με συμμετρία. Όχι, είπαμε γιατί σπάει και τρώγεται, είναι θρουλιστή τούρτα. Κόλλησε λιγάκι στο ταψάκι σε αυτό, δεν πειράζει. Να δοκιμάσω. Αλλά βέβαια, η ιδιαιτερότητά του είναι ότι το κόβουμε με το χέρι. Δεν έτσι θέλει, τρώγεται δεν με θέλει το χέρι, μαχαίρι, δεν είναι αγένεια. Με το χέρι, όχι, είναι. Και κανέλα να βάλουμε μια μέρα. Ωραίο. Με τα μύγδαλα ψημένα τώρα. Είναι εξαιρετικό, είναι τόσο απλό και είναι τόσο νόστιμο. Γιώργιο, μπράβο, δεν το είχα φάει ποτέ, δεν το ήξερα αυτό το γλυκό. Πολύ ωραίο. Είναι λίγο μαστιχωτό. Εύκολα πράγματα για τον κόσμο που είναι στο σπίτι και μας βλέπει. Να μπορεί να εκτελέσει μια συνταγή με απλά υλικά που υπάρχουν στην αγορά. Νόστιμα, απλά. Πολύ ωραίο. Μπραβίσιμο. Για ακόμα μια φορά. Και καταλαβαίνεις και τα αρώματα του λεμονιού και το βουτυράκι. Ναι. Και όταν σου σκάει και το αμύγδαλο, έτσι το ολόκληρο, τι ωραίο που είναι. Mm. Πάρα πολύ μας άρεσε. Ωραία. Χάρηκα λοιπόν. Και εμείς. Πρέσβης ιταλικής κουζίνας. Μπράβο.
Grazie, grazie ancora.